ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις. Όραση και ακοή. Διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Και σήμερα κοντά σας για να διαπραγματευτούμε λίγη πνευματικότητα. Λέμε λίγη γιατί οι πολλοί νομίζω ότι δεν είναι σε αυτό το μέγεθος που θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Ωστόσο, ευτυχώς υπάρχουν οι Άγιοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και τι σημαίνει η πάροδος των λειψάνων του. Κοντά μας θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αντώνιο Μάρκου, ερευνητή, θεολόγο, φιλόλογο, να μας μιλήσει για αυτή την ιστορία. Και στη χειρά τώρα για την άποψη του να βρίσκονται οι Άγιοι στη ζωή μας, όχι μόνο στον όρθρο, αλλά και να διαβάζουμε για αυτούς και να μιλάμε και στη ραδιοπαραμυθία λίγο. Όταν λοιπόν γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Άννης της Θύγατρος Φανουήλ, λέει ο ποιητής: «Ουγείς απήρεν η Φανουήλ θυγάτηρ, έως εφ' αυτής είδε τον Θεόν βρέφος». Δεν αναχωρούσε από τη γη του Φανουήλ η θυγατέρα, μέχρι που τα μάτια της τον Θεό βρέφος τον είδανε. Και για τους Αγίους Τριάκοντα τρεις μάρτυρες η εξ Ηρακλίας πυρή τελειούται, λέει πάλι ο ποιητής: «Και το βρέμον πυρ της αθλητές Κυρίου ως όμβρος επάγρωστην ίν το Μωυσέως». Και διαβάζουμε στην ελληνική: «Και η φουντωμένη φωτιά για τους αγωνιστές του Κυρίου σαν βροχή σε χωράφι, όπως εκείνο του Μωυσή έμοιαζε». Συνομιλούμε, φίλοι μας, με τον κύριο Αντώνιο Μάρκου, ερευνητή, θεολόγο, φιλόλογο, συνεργάτη μας, θα πούμε, στις εκπομπές αυτές και μαθαίνουμε τόσα πράγματα. Από την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τις ρωσικές κατακόμβες, για τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό και για πάρα πολλά άλλα, και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για όσα μας πει για τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Κύριε Μάρκου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι. Κύριε Χατζή, χαίρομαι που σας ακούω και πάλι και που έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στους πολύ καλούς ακροατές μας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Πράγματι. Που αφορά, όπως εσείς μας ενημερώσετε βέβαια στις συνεννοήσεις που κάναμε πριν γίνει η εκπομπή, για την πάροδο, μια γιορτή μέσα στο Μάιο που αφορά στα λείψανα του Αγίου Νικολάου, και εσείς έχετε ερευνήσει, έχετε μελετήσει, έχετε δημοσιεύσει για την πάροδο και τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς για να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μέσα στο Μάιο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την πάροδο ή αλλού αναφέρεται σαν ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων, αλλά την τιμά σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. Κάποιες περιοχές στις 9 Μαΐου, κάποιες άλλες στις 10, κάποιες άλλες τέλος στις 20.
Ας τα πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Νικόλαος κινήθηκε στα Μοίρα το έτος 330 και ενταφιάστηκε εκεί. Και όπως επικρατούσε τότε η συνήθεια, αμέσως μετά την κίνησή του, χτίστηκε πάνω από τον τάφο του, από τη σαρκοφάγο του ουσιαστικά, ένα μαρτύριο, ένας μικρός δηλαδή ναός της πρωτοχριστιανικής περίοδου, ο οποίος υπήρξε ο αρχικός πυρήνας όλων των υπόλοιπων οικοδομικών φάσεων μέσα στις μέρες. Αυτό το μαρτύριο διαδέχθηκε στο τέλος του 5ου αιώνα μια μεγάλη βασιλική, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας οικουμενικά γνωστός Άγιος, η οποία όμως καταστράφηκε από σεισμό το 529. Από τότε και μέχρι τις μέρες μας έχουν γίνει πολλές εργασίες ανοικοδομήσεως και από την τουρκική αρχαιολογική υπηρεσία. Τα Μοίρα σήμερα και εδώ και αρκετούς αιώνες υπάγονται στην Τουρκία, είναι η πόλη Ντεμρέ. Και εκεί πέρα υπάρχει σήμερα ένας μεγάλος εξάκλητος ναός φτιαγμένος από τους Ρώσους το 1858, ο οποίος σήμερα είναι μουσείο, και εκεί σώζεται η καινή Λάρνακα του Αγίου Νικολάου. Εμείς οι Ορθόδοξοι αλλά και οι Παπικοί τον τιμούμε ως θαυματουργό και ως μυροβλήτη. Δηλαδή είχε επισημανθεί από την αρχή ότι κάτι συνέβαινε στη Λάρνακά του και στα λείψανά του. Για να μην κουράσουμε το πρόγραμμα της εκπομπής και να το επιβαρύνουμε, υπάρχουν πάρα πολλές γραπτές μαρτυρίες. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, η μεγάλη υμνογράφη μας, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Σιμεών ο Μεταφραστής, ο Αυτοκράτορας Λέων ο Έκτος ο Σοφός, όλοι έχουν κάνει αναφορές σε αυτό το θέμα. Ότι τα λείψανα του Αγίου Νικολάου αναβλύζουν μύρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 808, όταν οι Άραβες πλέον έχουν κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, ένας ναύαρχος του Χαλίφη Ελ-Ρασίντ, ενώ πολιορκούσε τη Ρόδο, κατέπλευσε στα Μοίρα με σκοπό να καταστρέψει τα λείψανα, γιατί λειτουργούσαν, όπως αντιλαμβάνεστε, αρνητικά σε σχέση με το Ισλάμ. Μάλιστα. Εξαπατήθηκε όμως από κάποιους χριστιανούς και κατέστρεψε άλλη Λάρνακα. Ο Θεοφάνης λοιπόν ο χρονογράφος αποδίδει τη φοβερή τρικυμία που τον συνάντησε στην επιστροφή και την καταστροφή του αραβικού στόλου σε θαύμα του Αγίου Νικολάου. Αυτά σαν εισαγωγή. Πάμε τώρα στο γεγονός το οποίο τιμούμε, όπως είπαμε, το Μάιο. Το έτος 1087. Τρία πλοία λατινικά, ιταλικά, από το Μπάρι, το σημερινό Μπάρι, βρίσκονται στην περιοχή. Και με δική τους πρωτοβουλία, οι ναύτες φτάνουν στα Μοίρα. Υπάρχουν εκεί 4 ορθόδοξοι μοναχοί που φυλάνε την Βασιλική και τη Λάρνακα του Αγίου και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τους έπεισαν, τους δωροδόκησαν, τους εκφόβησαν. Δεν μπορούμε, δεν ήμασταν παρόντες για να ξέρουμε τι συνέβη. Το γεγονός όμως είναι το εξής απλό. Τα λείψανα τα πήραν, τα μετέφεραν στο πλοίο τους και από εκεί, με μία διαδρομή περίπου ενός μηνός, γιατί δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα με τα πλοία της εποχής εκείνης, τα μετέφεραν στην ιδιαίτερη τους πατρίδα. Αυτό ονομάζεται ανακομίδη. Η διαδρομή τώρα από τα Μοίρα μέσω Ρόδου, Βορείου Κρήτης, Νοτιού Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Επτανήσων και τελικά στην Ιταλία ονομάζεται Πάροδος. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το γεγονός προσπάθησαν να το εξοραίσουν στη συνέχεια. Και εδώ εμπλέκεται ένας από τους μεγάλους Αγίους μας και μεγάλους Αγιολόγους και συναξαριστάς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος στο συναξαριστή του λέγει ότι εμφανίστηκε ο Άγιος Νικόλαος στους ευσεβείς βαριανούς εμπόρους και τους είπε: πάρτε τα λείψανά μου να τα πάτε στην πατρίδα σας που είναι χριστιανική, γιατί εδώ κινδυνεύουν από τους μουσουλμάνους. Αυτό σαν πρώτη ακοή ίσως να περνάει απαρατήρητο. Αν σκεφτούμε όμως ότι το γεγονός συνέβη το 1087, δηλαδή μετά το σχίσμα του 1054, είναι εξ ορισμού αδιανόητο ένας Άγιος του μεγέθους και της οικουμενικότητας του Αγίου Νικολάου να εμφανίστηκε στους ήδη αποκομμένους από την Εκκλησία παπικούς και να τους είπε: πάρτε τα λείψανά.
Αυτό παραπέμπει κάπου αλλού. Και πριν πάμε στις υπόλοιπες μαρτυρίες αυτής της ιστορικής κλοπής, γιατί περικλοπή σε πρόκειτο, δεν έχουμε παρά να πάμε στο ναό που σας περιέγραψα στην αρχή, στα Μοίρα, για να δούμε την σαρκοφάγο, την πέτρινη δηλαδή λάρνακα του Αγίου Νικολάου, η οποία σε μία από τις επιμήκης πλευρές έχει ένα τεράστιο χάσμα. Δεν είχαν τον χρόνο αυτοί οι κλέφτες να ανοίξουν έστω κατά τη διάρκεια μιας τελετής εκκλησιαστικής, να κάνουν ανακομιδή όπως την εννοούμε εμείς σήμερα, αλλά έσπασαν, να το πω πολύ απλά, με μια βαριοπούλα ό,τι μπορούσαν να σπάσουν, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να αρπάξουν και πάνω στη φούρια τους και στην αγωνία τους να φύγουν, άφησαν και κάποια μέσα στη Λάρνακα. Mm. Και σήμερα στο Μουσείο της Ατάλειας σώζονται δύο ευμεγέθη οστά, τα οποία αποδίδονται κατά την τουρκική αρχαιολογική υπηρεσία στον Αγίου Νικολάου. Μπαίνει λοιπόν αυτός ο πολύτιμος θησαυρός στο πλοίο. Το πλοίο ξεκοιτάει. Πρώτος σταθμός είναι η Ρόδος, γιατί λογικά εκεί θα έπρεπε να είναι εφοδιαστή. Βόρειος Κρήτη, νότιος Πελοπόννησος. Να θυμίσω τις εποχές εκείνες υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των Ιταλικών πόλεων. Λίγο μετά θα έχουμε την Τετάρτη Σταυροφορία που θα καταλύσει εν τέλει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όλα τα μεγάλα λιμάνια έχουν ήδη περιέλθει ή θα περιέλθουν στους Βενέτους. Οπότε μπορούμε περίπου να σκιαγραφίσουμε την πορεία του πλοίου. Ένα άλλο σημείο που θα μας βοηθήσει είναι το εξής. Εάν εξετάσουμε από τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος τον αριθμό των ναών που τιμώνται στο όνομα του Αγίου Νικολάου, τόσο στη Ρόδο όσο και στη Βόρειο Κρήτη, θα το δούμε αυτό. Η Βόρειος Κρήτη, για παράδειγμα, έχει 50 ναούς στην περιοχή του Ηρακλείου, κανέναν όμως στην νότια πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο γεγονός οδήγησε τους κατοίκους να τιμούν τόσο διαδεδομένα τον Άγιο Νικόλαο, και το γεγονός είναι η πάροδος των λειψάνων του. Τέλος πάντων, για να μην κουράζουμε το θέμα, έφτασαν στις 20 Μαΐου του 1087 στο Μπάρι και εκεί δημιουργήθηκε, κτίστηκε μια λαμπρή βασιλική, η οποία υπάρχει και σήμερα και υπάγεται στο τάγμα των Δομινικανών. Εκεί κατατέθηκαν τα λείψανα του Αγίου. Δεν αφήνω ασχολίαστο το γεγονός αυτό που είπαμε για τον Άγιο Νικόδημο. Γιατί το γράφει αυτό ο Άγιος Νικόδημος? Ο ίδιος σε άλλο σημείο του συναξαριστού λέει ότι αυτό το συναξάριο που σας περιέγραψα τώρα είναι μετάφραση εξ σλαβωνικού κειμένου. Εδώ έχουμε μία πληροφορία πολύ σημαντική. Λέει ένας ερευνητής παλαιός ότι επειδή ο Άγιος δεν θαυματουργούσε όταν λειτουργούσαν οι Λατίνοι, ο Πάπας λέει πώλησε τη δεξιά του στον τότε ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και πάρα πολλά λειψανά του στους Ρώσους. Αναφέρει μάλιστα και το ποσό. 10.000 χρυσά νομίσματα έδωσαν οι Ρώσοι για να πάρουν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και 3.000 χρυσά νομίσματα για να πάρουν το χέρι του οι σημερινοί Ρουμάνοι. Σε ένα ταξίδι μου στο Βουκουρέστι αξιώθηκα να προσκυνήσω τη δεξιά του Αγίου Νικολάου που σώζεται και σήμερα και τιμάται ιδιαιτέρως από τους Ορθοδόξους Ρουμάνους στον ιεροναό του Αγίου, του Αγίου Γεωργίου του Νέου στο Βουκουρέστι. Για τα λείψανα τώρα στην Ρωσία δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ διαδεδομένη η μνήμη του και εκεί και σε όλες τις αγορές των ρωσικών πόλεων, των παραδοσιακών ρωσικών πόλεων, υπήρχε και παρεκκλήση του Αγίου Νικολάου, διότι εθεωρείτο για μας είναι προστάτης των ναυτικών, για τους Ρώσους προστάτης των εμπόρων, περίπου όμοια πράγματα. Άρα λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος μεταφράζει ένα σλαβωνικό συναξαριστικό κείμενο, στο οποίο έχει παρισφρήσει η φτηνή δικαιολογία των παπικών ότι ο Άγιος οικονόμησε με οπτασία κλπ. Κλπ. Να πάρουν τα λείψανά του. Στις μέρες μας όμως, που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ η επιστημονική θεώρηση των πραγμάτων, ακόμα και οι ίδιοι οι παπικοί ομολογούν κλοπή. Τόσο δηλαδή οι Δομινικανοί των Αθηνών, στο δελτίο τους, το οποίο εκδίδεται κάθε μήνα, το αναφέρουν αυτό. Αλλά θα κάνω και μία έτσι σύντομη
αναφορά στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, είναι το πλέον έγκυρο που έχουν οι Παπικοί, στην έκδοση του 1948 από τους Βενεδικτίνους του Λονδίνου. Εκεί είναι σαφές. Εκλάπησαν από Ιταλούς ναυτικούς. Πάει αυτό τώρα. Εκλάπησαν, είναι γεγονός. Mm-hmm. Η ερώτηση είναι, η Εκκλησία τιμά μία κλοπή 3 φορές Σωστά. Τοπικά μέσα σε έναν μήνα, στον Μάιο. Νομίζω είναι σαφές και εύκολο. Η Εκκλησία τιμά την μία και μοναδική ανακομιδή που έγινε των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, ασχέτως των συνθήκων κάτω από τις οποίες έγινε. Έτσι. Τα λείψανα Σπουδαίο. Λοιπόν είναι... Ναι, ρωτήστε με. Όχι, λέω, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και... Δεν τιμά κλοπή. Άλλωστε, το θέμα των Αγίων Λειψάνων, δεν ξέρω αν το έχουμε πει και από εκπομπή σας άλλη φορά, είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχουμε κλοπές, έχουμε διακεκριμένες ληστείες, έχουμε πωλήσεις οι οποίες είναι νόμιμες. Είναι νόμιμο το να πωλήσεις και να αγοράσεις λείψανο. Έχουμε πρικοδοσίες, κυρίως βυζαντινών πριγκιπισσών που παντρεύτηκαν στη Δύση με λείψανα και πολλά μάλιστα επωνύμων Αγίων της Εκκλησίας. Δηλαδή όταν η Θεοφανό παντρεύτηκε τον Όθωνα και έγινε αυτοκράτηρα της Γερμανίας, πήρε μαζί της σχεδόν όλα τα λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν η πρίκα της. Αυτά συνηθίζονταν αυτές τις εποχές. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι από το 1087 και μετά τα λείψανα βρίσκονται στο Πάρι. Πάμε τώρα να το δούμε από την πνευματική του πλευρά. Είπαμε ότι ο Άγιος είναι ιεροβλήτης. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε και επιστημονική απόδειξη. Ποια είναι αυτή? Το 1953 ο ναός του Μπάρι έπρεπε να αναστηλωθεί κατά κάποιο τρόπο από την Ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και μέσα στις εργασίες που έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να ανοιχθεί και η Λάρνακα του Αγίου, η οποία ερίστο εμπαρόδο είναι ακόμα και σήμερα, η Αγία Τράπεζα αυτού του ναού. Αυτή την τάξη έχουν οι Παπικοί. Ένα λείψανο συνήθως το βάζουν ή σε ανοιχτή λειψανοθήκη, εννοώ με κρύσταλλο για να φαίνεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, ή σε λάρνακα πέτρινη, σε σαρκοφάγο δηλαδή, κάτω από αυτήν, ούτως ώστε η επάνω πλευρά του σαρκοφάγου να είναι η πλάκα επί της οποίας τελείται η λειτουργία. Το λείψανο λοιπόν ήταν εκεί μέχρι το 1953. Το Βατικανό δεν ήταν δική του πρωτοβουλία να κάνει την κομιδία αυτή. Συνεργάστηκε όμως άριστα με τις τοπικές αρχές και πολύ έξυπνα κινούμενος ο τότε Πάπας διόρισε μια επιτροπή μεικτή με επικεφαλής τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο του Μπάρι, με συμμετοχή όλων των πολιτιακών παραγόντων που έπρεπε να εμπλακούν, αλλά και με συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών της ιατρικής, της ανατομίας και της ανθρωπομετρίας από το τοπικό πανεπιστήμιο. Ένας καθηγητής της ανατομίας ήταν ο περίφημος Μαρτίνος, τον οποίο οφείλουμε αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Γίνεται λοιπόν το άνοιγμα της Αγίας Τραπέζης και βρίσκουν μία μεγάλη μονολυθική λάρνακα από σκληρή πέτρα. Ο Άγιος δεν είχε την τιμή να ταφεί ούτε σε μάρμαρα ούτε σε όνυχα. Μία απλή πέτρινη λάρνακα, πάνω από την οποία υπήρχαν 3 διαφορετικές λίθινες πλάκες. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτές οι πλάκες, δηλαδή φανταστείτε στη μία γωνία της Αγίας Τραπέζης υπάρχει μία οπή περίπου 10 εκατοστά, η οποία διαπερνά πρώτη, δεύτερη, τρίτη πλάκα και την λάρνακα. Από εκεί έβαζαν ένα καλάμι, στο οποίο στην άκρη του είχαν δέσει μια μεγάλη ποσότητα βλαμβακιού, το βύθιζαν μέσα, τραβούσε αυτό το μύρο, το έβγαζαν έξω και το έδιδαν στους πιστούς. Αυτά γράφουν όλες οι συναξιαλιστικές πηγές 9 αιώνων. Τι βρήκαν όμως οι αρχαιολόγοι την ώρα που άνοιξαν τη λάσμακη? Βρήκαν ασφαλώς λείψανα ανθρώπου, τα οποία έπλεαν σε ένα διαυγές, άχρωμο και άοσμο υγρό, το οποίο είχε ύψος περίπου 3 εκατοστά. Δηλαδή, τόσους αιώνες τα οστά του Αγίου Νικολάου έπλεαν μέσα σε αυτό το υγρό χωρίς να διαλυθούν. Αντιθέτως, όπως απεδείχθη στη συνέχεια, αυτά τα οστά θα έλεγα παρήγαγαν το υγρό αυτό.
Αμέσως λοιπόν ανέλαβαν δράση τα Ινστιτούτα Χημίας και Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι. Και απεδείχθη ότι πρόκειται για καθαρό νερό, ελεύθερο από άλατα και στήρο από μικροοργανισμούς. Κυρία Χατζή, στον κόσμο μας δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το νερό, όπου και αν υπάρχει στη φύση, ακόμα και αυτό που πίνουμε, έχει άλατα και μικροοργανισμούς. Άλλοτε παθογόνους, και έχουμε λοιμώξεις, και άλλοτε τους φυσικούς που μας ωφελούν. Mm. Άρα, το νερό αυτό το οποίο υπήρχε στη Λάρνακα προέρχεται από κάπου αλλού. Το υγρό λοιπόν αυτό προήρχεται από τις μυελοκυψέλες των σπογκωδών οστέων του Αγίου Νικολάου. Και έρχεται στη σκέψη μου αυτή η ρίση που θα αντλήσουμε από την Αγία Γραφή. Εκ της κοιλίας σου ρεύσονται ύδατα. Mm. Και μεταφορικά εννοώντας την πνευματική πατρότητα, τη χάρη κτλ. Αλλά στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου και ουσιαστικά. Θα μου πείτε, μιλάμε για μύρο και ο νους μας πάει στο άρωμα. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για υγρό. Holy liquid στα αγγλικά, διεθνής όρος. Mm. Το οποίο ακόμα και σήμερα παράγεται από τα οστά, δίδεται και έχει το διεθνές όνομα στους καθολικούς, πολύ γνωστό, Holy Manna, ιερών Manna. Γιατί το ονόμασαν έτσι, δεν ξέρουμε. Η πρώτη λοιπόν απόδειξη που προέκυψε από το άνοιγμα του τάφου της σαρκοφάγου το 1953 είναι ότι πράγμα. Ο Άγιος Νικόλαος μυροβλίζει υπό αυτή την ταινία. Προχωρούμε τώρα. Τα λείψανα που βρέθηκαν, τι ήταν? Τα λείψανα ήταν η κάρα, κάποιοι σπόνδυλοι, λίγα τεμάχια πλευρικών οστέων και μία ομοπλάτη, μεγάλα τμήματα αντιβραχιώνων και ένας βραχίωνας, οστάλια καρπών, μετακαρπίων, φαλάγκων, ένα λαγόνιο, μυριαία, επιγονατίδες, περώνας, περίπου όλα. Και μάλιστα τα μικρά-μικρά, τα θρηματισμένα, γιατί είπαμε πρόκειται περί ληστείας, δεν τα έβγαλαν από την σαρκοφάγο με προσοχή και ευλάβεια, τα άρπαξαν. Και βεβαίως είχαν περάσει 6-7 αιώνες από την κίνηση του Αγίου, άρα κάποια έσπασαν. Αυτά λοιπόν τα μικρά θα είχαν τοποθετήσει σε δύο ασημένια κύπελα μέσα στη Λάρνακα. Πολλά όμως σωστά έλειπαν. Και εδώ τίθεται θέμα. Έδωσε ο Πάπας πράγματι, πούλησε πράγματι στους Ρώσους? Ενδεχομένως ναι, γιατί λείπουν μεγάλα τμήματα. Μήπως οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες συνέχισαν τις πρικοδοσίες των θυγατέρων τους και με λείψανα του Αγίου Νικολάου? Και αυτό είναι πολύ ισχυρό ενδεχόμενο. Mm. Προχωρούμε όμως. Βρήκαμε οστά. Θα πρέπει τώρα λοιπόν να τα δούμε ανθρωπολογικά. Και ο Μαρτίνο λοιπόν ο καθηγητής κατέληξε σε κάποια εντυπωσιακότατα συμπεράσματα. Σας λέω, 1953 και δεύτερη εξέταση το 57. Είμαστε πολύ πίσω. Από τότε μέχρι τώρα η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τότε δεν υπήρχε έλεγχος DNA. Δεν υπήρχαν αυτά που σήμερα χρησιμοποιούν οι εγκληματολογικές υπηρεσίες και γενικά η εγκληματολογία που βρίσκει ένα απειροελάχιστο και σου αναπλάσει τον άνθρωπο. Ήταν άλλα τα μέσα. Παρόλα τα αυτά, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τα οστά λοιπόν, κυρία Χατζή, απεδείχθη ότι ανήκαν σε ένα και το αυτό άτομο. Αυτό το άτομο ήταν άνδρας και ανήκε στην λευκή Ινδοευρωπαϊκή φυλή. Είχε ύψος περίπου 1,67. Δεν ήταν πολύ ψηλός ο Άγιος Νικόλαος. Mm. Τρεφόταν κυρίως με φυτικά προϊόντα. Η νηστεία του είναι αποτυπωμένη στα οστά του. Και απεδίωσε σε ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών. Η κατάσταση ορισμένων αστών έδειξε ακόμη ότι το άτομο αυτό πρέπει να είχε υποφέρει πολύ και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή διαπιστώθηκε ότι είχε, ας πούμε, αγγυλωτική σπονδυλοαθρίτιδα και διάχυτη ενδοκρανιακή υπορεύστωση, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε κάποια χρόνια σε υγρή φυλακή, χωρίς να τον χτυπάει ήλιο. Δεν είχε καθόλου βιταμίνη D. Δηλαδή,
η ζωή του που έκανε, η ασκητική, το ότι ετρέφετο με όσπρια λαχανικά ως ασκητής στον κόσμο που ήταν, η ηλικία που κοιμήθηκε άνω των 70 ετών και η κατάσταση των οστών του να αποδεικνύει ακόμα και τη φυλακή του, μας βγάζει τον συναξαριστή του Αγίου, τον συναξαριό του, όπως το ξέρουμε. Αλλά κατά την γνώμη μου, και πιστεύω να συμφωνήσετε μαζί του, το πιο εξαιρετικό της υποθέσεως είναι ότι ο ίδιος καθηγητής επιχείρησε την ανάπλαση του προσώπου. Έχουμε τη λεγόμενη ιχνογραφική ανάπλαση. Τότε οι εγκληματολόγοι το κάνανε αυτό, δηλαδή έβρισκαν ένα κρανίο κάπου και προσπαθούσαν με πλαστελίνη, ουσιαστικά δεν ήταν καλό υλικό, να το αναπλάσουν σύμφωνα με τις μεθόδους που υπήρχαν, για να δουν ποια περίπου είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου που βρέθηκε και να προχωρήσουν στην ταυτότητά του. Λοιπόν, ο καθηγητής ο Μαρτίνο προχώρησε στην υπερσκελετική ανάπλαση των μαλακών μορίων της κεφαλής και έδωσε μία θεαματική μορφή. Είναι ένα πρόσωπο ασκητικό, ευγενικό, με αρμονικές αναλογίες, με ψηλό και πλατή μέτωπο. Αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό σου ζωή. Αυτό το τεράστιο μέτωπο που έχει. Mm. Με μεγάλα μάτια, ελαφρώς λέει βατουλωτά, μάτια ανθρώπου σκεπτικού και βασανισμένου. Mm. Τα γένια του είναι λίγα, είναι χωρισμένα στη μέση. Και αυτά που είπαμε, χωρισμένα γένια, μεγάλο μέτωπο, έντονα ζυγωματικά και φαλάκρα, φαλακρίτσα, είναι σύμφωνα και με τον Άγιο Νικόλαο που ξέρουμε σήμερα, αλλά και με τις παλαιότερες γνωστές απεικονίσεις του Αγίου, όπως ας πούμε στην Σάντα Μαρία Αντίκουα της Ρώμης, που είναι το 8ο αιώνος, ή του Παρεκκλησίου του Αγίου Ισιδώρου στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, που είναι ψηφιωτό του 12ου αιώνος. Δηλαδή, η μνήμη του λαού, η συλλογική μνήμη που θα έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, δεν ξέχασε τον Άγιο Νικόλαο, ούτε φυσιογνωμικά, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 1700 χρόνια. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η κλοπή που έγινε, εμείς την τιμούμε ως ανακομιδή. Αυτή είναι η παρουσία του Αγίου και σήμερα εκεί. Και στο χώρο της Καθημάς Εκκλησίας υπάρχουν μικρά τμήματα των λειψάνων του. Θα αναφέρω ένα κοντινό μας εδώ, τη Μονή Φανερωμένη της Σαλαμίνος. Αλλά όπως ξέρετε, τις εποχές εκείνες δεν τηρούν το αρχεία για να ξέρουμε τρόπο απόκτησης, από που ήρθε κλπ. Τα σεβόμεθα και τα ευλαβούμεθα και επικαλούμεθα τις ευχές του και την πρεσβεία του. Θέλω εδώ να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε και αν έχω χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, στην Άνδρωπος, ξέρετε, υπάρχει ο πολυσέβαστος γέροντας Δωρόθεος, της Μονής εκεί, της Παναγίας μας, που μυροβλίζει, της Μονής του Αγίου Νικολάου. Όταν ο πατήρ Δωρόθεος έκανε τις σπουδές του στην Ιταλία, συνέβη για ένα διάστημα να είναι στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι. Και τι πιο φυσικό, ένας Ορθόδοξος να επισκέπτεται συχνά πυκνά τον ναό των Παπικών για να προσκυνήσει τον Άγιο Νικόλαο. Κάποια στιγμή λοιπόν του είπαν εκεί οι υπεύθυνοι των Δομινικανών, ξέρεις πάτερ, θέλεις να λειτουργήσεις. Δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν Μητροπολίτης στην Ιταλία, πήρε ευλογία ο Παπούλης και με ορθόδοξο αντιμήνσιο κανονικά, χωρίς να συμμετέχει κανείς από τους Παπικούς, άρχισε να λειτουργεί όποτε μπορούσε πάνω στην τράπεζα που ήταν από κάτω τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Κυρία Χατζή, πλημμύριζε ο Άγιος από μύρο. Το μύρο ανέβαινε. Δεν ήταν μόνο 3% αυτό που βρήκαν τότε στην έρευνα. Ανέβαινε. Και πλέον τον παρακαλούσαν οι Δομινικανοί. Πάτερ Δωρόθε, εσένα σ' ακούει ο Άγιος. Λειτουργήσε εσύ για να μαζεύουμε, να δίδουμε στους πιστούς. Εάν αυτό δεν είναι μια ευαρέσκεια του Αγίου προς τον Ορθόδοξο που πήγε να τον τιμήσει, τι άλλο μπορεί να είναι? Πώς αλλιώς μπορούμε να το δούμε και να το αξιολογήσουμε? Έχετε δίκιο. Είναι παρόμοιο. Είναι παρόμοιο με αυτό που συνέβη όταν μας επέστρεψαν το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Σάβα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Άγιος Σάββας εμφανίστηκε σε δύο πάπες και με πολύ έντονο ύφος και επιτακτικά ζήτησε να τον επιστρέψουν στη μονή του. Και μέχρι τότε
ήταν ντυμένος με τα παπικά άμφια. Όταν πήγε λοιπόν η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Βενετία για να το παραλάβει, ο ίδιος ο Άγιος ζήτησε να του βάλουν ορθόδοξα, γιατί ήταν και ιερεύς, και του έβαλαν τα ορθόδοξα μοναχικά ενδύματα και το ορθόδοξο πετραχύλι, και έτσι θα τον δούμε στην ανοιχτή Λάρνακα, ενώ την γυάλινη που μπορούμε να δούμε το περιεχόμενό της, μέσα στη γόνδολα να φεύγει από τον Άγιο Μάρκο για να πάει στο αεροδρόμιο. Mm. Με τα ορθόδοξα τα οποία τα ζήτησε ο ίδιος. Ακούω τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα ακούσαμε, τα οποία μας έκαναν... πάμε ένα βήμα παραπάνω προς την πίστη μας, γιατί κακά τα ψέματα, χρειάζεται ο άνθρωπος όλες αυτές τις γνώσεις πάνω στους Αγίους του και σε όλα τα γεγονότα της ιστορίας, έτσι ώστε να αναπτερωθεί λίγο το ηθικό του και να βαστάξει ακόμα, γιατί ζούμε δύσκολες ώρες και αυτά μας ωφελούν. Γι' αυτό γίνονται άλλωστε και αυτές οι εκπομπές. Δεν υπάρχουν ερωτήματα τόσο, κύριε Μάρκου, όσο συμπεράσματα. Ναι, συμπεράσματα και που καταλύουμε. Αυτά, έτσι, έτσι. Εγώ θα κατέληγα. Τι κάνω να μα το αυτό έτσι. Θέλουμε. Εσείς έχετε κάνει την έρευνα. Το διατάφτα. Υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα. Εδώ μιλήσαμε για μία κλοπή. Τα οποία ιστορικά γεγονότα η Εκκλησία τα αξιοποιεί επί το πνευματικότερο. Η ανακομιδή έγινε. Τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες, ας έχουν την ευθύνη ενώπιον του Θεού αυτοί που την έκαναν, και θέλω να πιστεύω διαπρεσβειών του Αγίου να μην το βρουν στην ψυχή τους. Ας το δούμε την καλή του πλευρά, αν υπάρχει μια καλή πλευρά. Τα κλέψαμε για να τα σώσουμε. Πάει αυτό. Έχουμε το δεύτερο. Αυτό το σημαντικότατο που συνέβη το 53 και το 57. Ότι έχουμε μια επιστημονική απόδειξη της μυροβλησίας του Αγίου. Ότι έχουμε μία επιστημονική γνωμάτευση ότι αυτό που βγαίνει από τα οστά του είναι χημικός καθαρό νερό χωρίς άλατα και μικροοργανισμούς, κάτι που δεν υπάρχει στον κόσμο μας, δεν υπάρχει στη φύση, ναι, άρα αυτό. Υπάρχει στο υπερφύσιν το οποίο βίωσε και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουμε αυτές τις γνωματεύσεις των ειδικών που μας μιλάνε για τον άνδρα, την καταγωγή του, τη διατροφή του, τις αρρώστιες του, που σημαίνει ότι ό,τι αφορά τους Αγίους μας δεν είναι φανταστικό. Τα συναξάρια μπορεί να είναι απλά για να είναι προσιτά στον καθημερινό άνθρωπο, αλλά δεν έχουν ανακρίβειες. Ούτε βέβαια περιέχουν επιστημονικές λεπτομέρειες. Αυτό δεν χρειάζονται άλλωστε. Δεν χρειάζονται και είναι σε άλλο. Αλλά δοθήσεις αφορμής όπως τώρα. Αυτή που συζητάμε, έρχεται και η επιστήμη να επιβεβαιώσει. Δηλαδή, αλλάζω θέμα. Όταν αυτός ο Ρώσος φυσικός πήγε και εγκατέστησε τα μηχανήματά του στο Πανάγιο Τάφο για να δει τέλος πάντων τι συμβαίνει με το Άγιο Φως, και τελικά βγαίνει και λέει ότι ξέρετε, εδώ έχουμε πολύ σοβαρή ηλεκτρομαγνητική ανομαλία. Όταν με την κυρία Μαροπούλου, την καθηγήτρια, έγινε η αναστήλωση τώρα του Παναγίου Τάφου προλίγων ετών κάτω και μόλις αφήρασαν την πλάκα εξουδετερώθηκαν όλα τα ηλεκτρονικά που υπήρχαν, άρα έχουμε πάλι ηλεκτρονική μαγνητική ανομαλία. Όταν ο ίδιος άνθρωπος προσπάθησε να μελετήσει τον αγιασμό και φτάνει και λέει ότι το απλό νερό μετά από την εμβάπτιση μέσα του Τιμίου Σταυρού αλλάζει η μοριακή δομή. Αυτά είναι κουβέντες πολύ μεγάλης επιστημονικής βαρύτητας. Βέβαια, δεν τα χρειαζόμαστε για την πίστη μας. Ναι, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε και χωρίς... Μπράβο. Ναι. Τα χρειαζόμαστε όμως ενισχυτικά για όλους αυτούς που αμφισβητούν. Ναι, ναι. Ο αμφισβητίας λοιπόν που δεν έχει πρόσβαση στην πίστη, ας έχει τουλάχιστον στην υγιή επιστήμη. Ναι. Νομίζω ότι ούτε σε αυτή θα έχει, αλλά... Εντάξει, ούμε επίσης κανατήσεις είναι το θέμα. Υπάρχει, αλλά... ναι. Δηλαδή και ο Πέτρος που ζήτησε αποδείξεις και δεν του το καταλογίζουμε, βρήκε τις απαντήσεις του. Ωστόσο, ναι, ας μείνουμε εκεί, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε, πολλές φορές και η επιστήμη έχει κάνει λάθη στην προσπάθεια της να εξηγήσει κάποια πράγματα. Πολλά, πολλά. Και
Και από την πλευρά μας εμείς ως Εκκλησία έχουμε κάνει λάθη στο να παρερμηνεύσουμε πράγματα και τα κάναμε χειρότερα αντί να τα κάνουμε καλύτερα και μας το καταλογίζει η επιστήμη αυτό και γι' αυτό θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή. Κυρία Χατζή, μια και αναφέρετε τον Πέτρο, έχω την εντύπωση ότι αυτή η πορεία η μεγάλη, αυτού του μεγάλου αποστόλου επισφαγίζεται και τελειώνει με το τελευταίο του επεισόδιο. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει η παράδοση του Quo Vadis. Ο Πέτρος είναι στη Ρώμη. Έχει ξεκινήσει ο διωγμός. Ο Πέτρος είναι ήδη πνευματοφόρος. Είναι θεόπνευστος. Έχει απευθύνει τις επιστολές του. Έχει κάνει τόσα και όμως χρειάζεται κάτι ακόμα. Την ώρα λοιπόν του διωγμού τον πείθουν, γεροντάκι όπως είναι, φύγε να σώσεις τη ζωή σου. Γιατί είσαι πολύτιμος για την Εκκλησία. Εάν πάθεις εσύ κάτι, τι θα γίνει η Εκκλησία? Και πέφτει σε αυτόν τον πειρασμό και σηκώνεται και παίρνει τον μπαστούνάκι του, όπως ξέρετε, και ξεκινάει την απία οδό φεύγοντας από τη Ρώμη. Mm. Και όπως λέει η παράδοση, σαν ατέλλοντος του ηλίου, βλέπει κάποιον να έρχεται προς το μέρος του, προς τη Ρώμη, αλλά είναι μέσα στο φως και δεν μπορεί να καταλάβει το φως του προσώπου του είναι ή το φως του ηλίου που ανατέλει. Και όταν βλέπει πλέον, λέει, τα κυπαρίσια να υποκλίνονται, καταλαβαίνει ότι κάτι θα συμβεί. Και όταν φτάνει σε απόσταση αναγνωρίσιμη, βλέπει τον Κύριο. Ερώτηση. Quo vadis, Domine? Λατινικά. Πού πας, Κύριε? Mm-hmm. Απάντηση. Στη Ρώμη, Πέτρο. Εφόσον εσύ εγκαταλείπεις το ποιμνιό μου, πηγαίνω για να σταυρωθώ και πάλι. Αυτόν το τέλος του Πέτρου. Το υπερβατικό που βιώνει στο παραπέντε του αποκεφαλισμού του. Αυτό κατά την δική μου άποψη. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι. Δηλαδή πέραν των όποιων επιστημονικών πληροφοριών και μαρτυριών και συναξαριστικών και βιβλιογραφικών κλπ. Υπάρχει η πίστη, το είπα και άλλη φορά, της απλής γιαγιάς που δεν ξέρει γράμματα και ξέρει τη λειτουργία απ' έξω. Που ξέρει πότε θα σταθεί όρθια, πότε θα κάνει το σταυρό της, τι θα πάρει ό,τι της δώσει ο ιερεύς. Ξέρει τι είναι η Θεία Κοινωνία, ξέρει τι είναι ο Αγιασμός, ξέρει τι είναι ο Βασιλικός, τα ξέρει όλα αυτή η γιαγιά. Και να τελειώσουμε εδώ. Το πρώτο μάθημα, το εναρκτήριο λάκτισμα του συγχωρεμένου του Παναγιώτη του Τρεμπέλα στην θεολογική σχολή, αν δεν το έχετε ακούσει, στους πρωτοετής που τρέμαμε σαν το φίλο στον άνεμο, γιατί είχαμε μπροστά μας αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και τον μεγάλο θεολόγο. Κύριοι, εδώ που ήρθατε, ήρθατε για να σπουδάσετε πώς θα φτάσετε στην πίστη της απλής γιαγιάς. Τίποτε άλλο. Έτσι. Αυτός είναι ωραίος επίλογος. Ευχαριστούμε, κύριε Μάρκου, για όσα σπουδαία ακούσαμε σήμερα. Βγάζουμε συμπεράσματα, ο καθένας, ανάλογα με το χαρακτήρα του και όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, του Έσεξ, εγώ λέει σε εσάς μιλάω, αλλά ο κάθε ένας είναι ανοιχτός ανάλογα με το πνεύμα του Θεού και καταλαβαίνει αυτά που πρέπει να καταλάβει. Οπότε έτσι πιστεύω μιλήσατε κι εσείς σήμερα και ανάλογα κι εμείς καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ο καθένας κατά το μέγεθος που του δίνει ο Θεός και πρέπει για τέτοιες ιστορίες όπως τα λείψανα του Αγίου Νικολάου να αντιλαμβανόμαστε όσο πιο καθαρά γίνεται αλλά όσο και μας επιτρέπεται. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χαίρετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντώνιο Μάρκου για όσα μας είπε για την πάροδο των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, για τα συμπεράσματα που βγήκαν από όλη αυτή την πολύ όμορφη ανάγνωση των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, την κλοπή, την ιστορία αυτή που έχει σίγουρα να μας πει πολλά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστώ τον Τάσο Τοζιάκα για την συμμετοχή του, την άρτια κάλυψη την ηχητική και την επιλογή της μουσικής του. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και κατέγραψε όλα σας τα μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα λαβαίνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και πολλές εκπομπές γίνονται και στηρίζονται πάνω σε αυτά. Τελευταίο κέρασμα.
Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μας. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.